Κληρονόμος του ιστορικού δράματος, το θέατρο ντοκουμέντο γεννιέται στη Γερμανία τη δεκαετία του 1920 με εισηγητή το σκηνοθέτη Έρβιν Πισκάτορ. Η φόρμα του επιδιώκει να υπογραμμίσει τη σύνδεση της σκηνικής πράξης με τα ιστορικά γεγονότα, εισάγοντας μια διαλεκτική διάσταση. Σκοπός δεν είναι απλώς να παρουσιάσει την πραγματικότητα επί σκηνής, αλλά αντιθέτως να χρησιμοποιήσει την πραγματικότητα ως πλαίσιο των όσων διαδραματίζονταν στη σκηνή, εντάσσοντάς τα σε μια ιστορική προοπτική. Στο πλαίσιο του σχεδίου Syngrowth, αναζητήσαμε περιπτώσεις καλής πρακτικής, όπου το θέατρο αξιοποιεί και ερμηνεύει την ιστορία και τις ιστορίες, προσφέροντας στο κοινό νέα πεδία προβληματισμού. Η Μέρι Κάρμεν Μποζάλ είναι επικοινωνιολόγος και σκηνοθέτης της θεατρικής παράστασης «6 γυναίκες σε 60 λεπτά». Παίζοντας με το συγκεκριμένο νούμερο, μέσα σε μία ώρα φέρνει στο προσκήνιο την αόρατη ζωή 6 ταλαντούχων, πρωτοπόρων και ευληματικών γυναικών, που η δράση και η αξία τους δεν εκτιμήθηκε από την πατριαρχική κοινωνία. Το κοινό προβληματίζεται πάνω σε θέματα ισότητας των φύλων και τους αγώνες για αναγνώριση των γυναικών. Τα φυλετικά στερεότυπα σπάνε. Ο σεβασμός προς το γυναικείο φύλο μεγαλώνει. Γυναίκες και άνδρες, σύμμαχοι και συνοδοιπόροι, παλεύουν για τα ανθρώπινα δικαιώματα όλων των φύλων. Το θεατρικό δρόμενο Intermezzo, μια παραγωγή της κοινωνικής συνεταιριστικής επιχείρησης Πράματα και Θάματα, αξιοποιεί τη φόρμα του θεάτρου τεκμηρίωσης. Μέσα από 26 διαλογικές σκηνές και χρησιμοποιώντας πολλά ιστορικά τεκμήρια, ερμηνεύονται σημαντικά ιστορικά γεγονότα της περίοδου του Μεσοπολέμου. Η παράσταση πυροδότησε πολλές συζητήσεις με το κοινό, που κλήθηκε να χρησιμοποιήσει τη συνθετική και κριτική του ικανότητα και να βγάλει τα δικά του συμπεράσματα για τις ομοιότητες των πολιτικών γεγονότων του τότε και του σήμερα. Η Κινσέπ, Πράματα και Θάματα, με στόχο τη διερεύνηση ενός σημαντικού ιστορικού γεγονότος, τη διακήρυξη του χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανέβασε μια παράσταση με την τεχνική του θεάτρου ντοκουμέντο και με τίτλο «Κάρτα 20». Η Κινσέπ, Πράματα και Θάματα, την παρουσίασε στο κοινό της Καλαμάτας και τη μαγνητοσκόπησε για να είναι διαθέσιμη σε κάθε ενδιαφερόμενο στο μέλλον. Αυτό το έργο βασίστηκε στο βιβλίο της πρόωρα χαμένης Ιταλίδας καθηγήτριας Έλενα Πουλτσίνη. Ο τίτλος στα Ιταλικά είναι «Tra cura e giustizia». Η φιλόσοφος και συγγραφέας μας προτείνει μεταξύ των άλλων και την βαθύτερη καλλιέργειά μας, την αίσθηση της ιστορικότητας, την διαχρονικότητα του σεβασμού, αυτού που κληρονομήσαμε και αυτού που πρόκειται να παραδώσουμε στις επόμενες γενναίες. Επίσης, δίνει μεγάλη σημασία και στις τέχνες, ως μέσο κοινωνικής συνοχής και έμπνευσης για νέες πρακτικές και δράσεις. Μετέδωσε πληροφορίες, αφύπνισε συνειδήσεις, κινητοποίησε σκέψεις, διαμόρφωσε θέσεις, ώστε εμείς, ως πολίτες και αν χρειαστεί, να αισθανόμαστε πιο ασφαλείς και έτοιμοι να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας.